η Ουκρανία θα κρύψει εφεδρείες F-16 σε κοντινές βάσεις του ΝΑΤΟ για να μην τις καταστρέψει η Ρωσία. Όσο η Ουκρανία λοιπόν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα πρώτα δυτικά μαχητικά τύπου F-16, η διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κατά πάσα πιθανότητα θα σταθμεύσει κάποια από αυτά τα αεροσκάφη μακριά από την Ουκρανία σε αεροπορικές βάσεις του ΝΑΤΟ. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να τα προστατεύσει από πιθανές ρωσικές επιθέσεις, μεταδίδει ξένο μέσο. Ο Σεργέη Χολούπτσοφ, υψηλόβαθμος αξιωματικός στην Ουκρανική Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε πρόσφατα πως κάποια από τα δυτικά F-16 που θα λάβει το Κίεβο θα τοποθετηθούν σε ξένες αεροπορικές βάσεις για να προστατευθούν από πιθανές ρωσικές επιθέσεις. Χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό αεροσκαφών που θα βρίσκονται εκτός Ουκρανίας, ο ίδιος πρόσθεσε πως ένας συγκεκριμένος αριθμός μαχητικών θα αποθηκευτεί σε ασφαλείς αεροπορικές βάσεις έξω από την χώρα, έτσι ώστε να μην στοχευθεί. Αυτή θα αποτελέσει την εφεδρεία μας, η οποία αν κριθεί απαραίτητο θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά αεροσκάφη κατά την διάρκεια συντήρησης ρουτίνας. Ο Χολούπτσοφ είπε πως η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη για τα F-16 που θα λάβει φέτος και την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον Ουκρανό, ο αριθμός πλήρως εκπαιδευμένων πιλότων θα καθορίσει τον αριθμό F-16 που θα βρίσκονται σε βάσεις εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Και αυτό είναι αρκετά λογικό, διότι προφανώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκονται στην Ουκρανία περισσότερα μαχητικά F-16 από ότι ικανοί Ουκρανοί πιλότοι. Εάν γίνονταν αυτό, το μόνο σκοπό που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτά τα αεροσκάφη θα ήταν να γίνουν στόχοι για τα ρωσικά πυρά. Έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας και ξέρουμε ακριβώς πόσους πιλότους θα έχουμε, πόσους μηχανικούς θα έχουμε, πόσο προσωπικό συντήρησης διαδρόμων προς απογειώσεων θα έχουμε, πρόσθεσε ο αξιωματικός. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένες της Δανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Νορβηγίας, έχουν υποσχεθεί στο Κίεβο δεκάδες μαχητικά τύπου F-16 τελείως δωρεάν. Αυτά τα αεροσκάφη είναι αμερικανικής παραγωγής και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για διάφορες αποστολές από την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται να περιλαμβάνει δανεικά F-16 που θα φτάσουν στο ουκρανικό έδαφος μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.